Ελπίζω να φέρω κάτι έτσι εδώ από τα αιτήματα που μας φέρουν τα παιδιά και οι έφηβοι, τους οποίους προσπαθούμε να φροντίσουμε έτσι σε αυτές τις συνόμεις. Άλλωστε, εκτός από το όσα κάνουμε στην καθημερινότητα, στην καθημερινή κλινική πρακτική, νομίζω ότι ο δημόσιος λόγος μας, όπου και αν εκφέρεται, και το πώς το παιδί εμπεριέχεται και ο έφηβος αυτόν, δημιουργεί τις κατάλληλες αναπαραστάσεις στην κοινωνία για τα παιδιά και τους νέους και διαμορφώνει στάσεις και εμπολείς και πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, επειδή είναι πάρα πολύ του καιρού θέμα αυτό, είναι διαφορετικό πράγμα να πεις η βία των νέων, και αυτό να είναι μια εισήγηση, μια ημερίδα, είναι διαφορετικό πράγμα να πεις οι νέοι και η βία. Ή η βία και οι νέοι, ακόμα και αυτή η σειρά. Γιατί τοποθετείς τελείως αλλιώς τα ζητήματα. Στην πρώτη έτσι, διαφάνεια έχω μια ζωγραφιά, αν θέλεις, ευχαριστώ. Λίγο έτσι για να σχολιάσω το πόσο και εμείς οι ειδικοί της ψυχικής υγείας πρέπει να κονίζουμε συνέχεια τα εκπαιδευτικά και κλινικά μας εργαλεία και μέσα. Βλέπουμε εδώ μια ζωγραφιά, δεν θα περάσω τώρα σε ανάλυση του ιχνογραφήματος, αλλά ίσως σε άλλες εποχές πιο εύκολα θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα παιδί, είναι και ένα κορίτσι 10χρονο. Είναι κάπως στο πρώτο σχέδιο, είναι εκφράζει σου μια μοναξιά. Όμως αυτό το κορίτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το νόημα που δίνουν τα ίδια τα παιδιά στα έργα τους, είπε μέσα σε μια συνάντηση που είχαμε ότι ζώντας στην κρίση με μια τεράστια μετατόπιση κοινωνικο-οικονομική στη ζωή της και φτάνοντας να ζουν τρεις οικογένειες σε ένα σπίτι, κάτι που έγινε για πάρα πολλές οικογένειες στην κρίση που ακόμα δεν έχει τελειώσει, κάποια στιγμή δεν είχε ούτε ένα χώρο να σταθεί, μια στιγμή ηρεμίας. Και έτσι ζωγράφησε αυτό και όπως το έκανε, λέει ησυχία, κυρία. Επιτέλους λίγη ησυχία και όχι μοναξιά. Στο επόμενο. Η κρίση λοιπόν δεν έχει τελειώσει και βέβαια έρχεται η πανδημία COVID που άλλαξε την καθημερινότητα τρομακτικά, διάφορες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και για τα παιδιά και τους νέους και για όλους μας και βέβαια οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμα αποκοιμηθεί. Και επειδή το παιδί πάντα οφείλουμε να το βλέπουμε, να το συναντούμε, να το εξετάζουμε μέσα στο περιβάλλον που ζει και μεγαλώνει, δεν είναι ένα άθροισμα συμπτωμάτων που φέρνει σε μια υπηρεσία, είναι μια ύπαρξη που ζει κάπου σε ένα μικροπεριβάλλον και σε ένα μεγάλο περιβάλλον. Βέβαια, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε, δεν φέρνω αριθμούς εδώ, αλλά φέρνω έτσι αυτά που βλέπουμε στην καθημερινή κλινική εμπειρία, μεγάλο αύξηση του άγχους στα παιδιά, της καταθλιπτικότητας και της κατάθλιψης στην εφηβεία, ψυχαναγκαστικότητα, μεγάλα ζητήματα στην ενδοοικογενειακή βία, γιατί όλοι δεν κλείστηκαν στην καραντίνα έτσι, πολύ αρμονικά σε σπίτια φτιάχνοντας κουμπράκια το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως ήταν έτσι, ένα κυρίαρχο μοντέλο που πήγε να περαστεί. Κλείστηκαν σε σπίτια πολύ μικρά, με παλιά ζητήματα διαγενειακά άλυτα, πολλές φορές πολύ σοβαρά, που αναζωπηρώθηκαν και δεν είχαν πού να λυθούν και πού να εκφραστούν ή πού να κινηθούν. Και πολλά άλλα ζητήματα καινούργια. Πάντως αυτά είναι που βιώνουμε. Αύξηση των αυτοτραυματιστικών συμπεριφορών, πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν συνδέεται πάντα με αυτοκτονικές απόπειρες, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και όλα αυτά τα ζητήματα μαζί με τα προϋπάρχοντα που φέρνουν οι οικογένειες και τα παιδιά στις υπηρεσίες μας, τι συνάντησαν. Συναντούν ερχόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο προσπαθεί να σταθεί. Συνάντησαν τις γνωστές ελλείψεις διαχρονικές. Θα έλεγα ένα έλλειμμα, όχι μόνο σε προσωπικό και πόρους, αλλά ένα έλλειμμα και στις αντιλήψεις, γιατί παρά τα περί του αντιθέτου διακηρυτόμενο ότι η ψυχική υγεία είναι προτεραιότητα, τουλάχιστον εμείς που δουλεύουμε στο Γενικό Νοσοκομείο δεν το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Θα έλεγα ότι μερικές φορές το νοσοκομείο θα χαιρόταν πάρα πολύ να μας βλέπει να το αποχαιρετούμε και να πηγαίνουμε κάπου αλλού, δεν ξέρω, κάπου. Χωρίς να είναι σίγουρο που είναι αυτό. Ειδικά το τμήμα νοσηλείας που εξορισμού έχει τις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, γνωστές και χρόνιες αντιλήψεις, αντιλήψεις συγκαλυμμένες πολλές φορές. Και έτσι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί το θέμα δεν είναι να παραιτήσει, το θέμα είναι να μένεις, να αγωνίζεσαι και στην καθημερινή κλινική πρακτική, αλλά και ευρύτερα, είναι να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Μεγάλο ζήτημα αυτό, τα δικαιώματα των παιδιών, ειδικά ως χρήστες υπηρεσιών υγείας. Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωσή μας. Την οποία την πληρώνουμε από την τσέπη μας, η οποία είναι αποσπασματική, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν παρετούμαστε. Να παραμένουμε ανήσυχοι, πολύ σημαντικό αυτό. Η δύναμη και η ανθεκτικότητα των εργαζομένων δοκιμάζεται καθημερινά, αλλά και η ανθεκτικότητα των υπηρεσιών. Πολλές υπηρεσίες φτιάχνουν στα όρια της λειτουργικής εξόντωσης, το να μην μπορούν να υπάρχουν, θεωρώντας ότι το να υπάρχουν συνιστά και ένα άλλο καμιά φορά, ενώ την ίδια ώρα δεν μπορεί να είμαστε καλοί ούτε αποτελεσματικοί, ίσως μπορεί να είμαστε και πολύ, να παραλείπουμε και πολλά πράγματα. Και τελικά βρισκόμαστε σε μια διελκυστίδα συνεχή,
Καλό είναι αυτό βέβαια να βρίσκεσαι, να μην παρετήσει, να μην καταραίσει. Μια ελκυστίδα ανάμεσα σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα και το να προσπαθήσουμε κάτι να αλλάξει. Αυτό είναι το υπηρεσία στην οποία εργάζομαι εγώ και παρότι κανείς δεν μπορεί να γενικεύει την εμπειρία του, την εμπειρία του είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς, υπόθηκε ήδη και από τις ομιλήτριες πριν, ότι η κατάσταση αυτή που είναι σήμερα δεν είναι καθόλου καλή, είναι πάρα πολύ άσχημη. Το νοσοκομείο μας λοιπόν είναι ψυχιατρικό τομέα, έχει ένα παιδοψυχιατρικό τμήμα με παιδοψυχιατρική κλινική. Θα σχολιάσω εδώ ότι κυρίως νοσηλεύουμε φίβους. Κυρία Σεβαστίδη είναι συνάδελφος που δουλεύουν μαζί και εφημερεύουμε μαζί. Έχουμε μεγάλο, είναι αυξανόμενος ο αριθμός των νοσηλιών. Κάποτε τα 10 κρεβάτια της κλινικής μας φαινόντουσαν υπερβολικά, γιατί η παιδοψυχιατρική κατά βάση είναι κοινοτική ειδικότητα, έτσι, με κοινοτικό προσανατολισμό. Και στις νοσηλείες ερχόταν οι πιο δύσκολες περιπτώσεις ή, πάση περιπτώσει, κάποιες που είχαν πολύ σοβαρά ψυχογενειακά προβλήματα ή για κάποια διαφοροδιάγνωση φαρμακευτική έτσι, ρύθμιση. Αυξανόμενος ο αριθμός των νοσηλιών και των εισαγγελικών παραγγελιών. Υπάρχει το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το οποίο είναι αποκεντρωμένο, βρίσκεται στην κοινότητα, εξυπηρετούμε κατά κύριο λόγο τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Υπάρχει διασυνδετική υπηρεσία και μία έτσι όαση είναι το ειδικό σχολείο. Εδώ θέλω να πω, έχουμε ειδικό σχολείο στο νοσοκομείο και νομίζω ότι το Παπα-Νικολάου είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει ειδικό σχολείο όλων των βαθμίδων μέχρι και γυμνάσιο με ειδικές ηλικιακές τάξεις. Και εκεί βλέπουμε πώς έφηβοι και έφηβοι δυσκολεμένοι με τραυματισμένη σχολική πορεία και άλλη πορεία, πώς με τους καθηγητές που είναι αυτοί που είναι, έτσι, και σαν προσωπικότητες και σαν εκπαίδευση και σαν διάθεση, κατά κάποιο τρόπο μπορούν να έχουν και μια επαναστατική εμπειρία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και μας δίνει πολλές ιδέες για το πώς μπορεί να είναι το σχολείο τελικά. Αυτή είναι η ομάδα μας, γιατί οι υπηρεσίες δεν είναι μόνο τα τουβάρια, είναι οι άνθρωποι που τους εμψυχώνουν και που προσπαθούν έτσι να στέκονται. Πάμε λίγο παρακάτω. Έτσι λοιπόν. Ναι, έχει και μία ερώτηση και να μην είναι λίγο εξαιρετική. Ήθελα να ρωτήσω αν είστε. Έτσι λοιπόν, για από τη θεωρία στην πράξη, να λοιπόν τι κάνει το ιατροπαιδαγωγικό σύμφωνα με τη θεωρία, τι θα έπρεπε να κάνει. Προσπαθούμε. Τι κάνουμε. Υποδεχόμαστε τα παιδιά. Νομίζω αυτό το θέμα του σεβασμού και της υποδοχής προσπαθούμε να το σώσουμε. Δεν είναι μία ευγένεια, είναι μία υποδοχή και μια συνοδεία του παιδιού και της οικογένειας σε μια δύσκολη στιγμή της που έρχεται να ζητήσει βοήθεια, με τους γονείς να έχουν στο νου τους όλες τις αγωνίες και τις ενοχές και τα παιδιά όλες τις ανησυχίες για το τι είναι αυτό. Μικρά παιδιά, μέχρι και μεγαλύτερα, μέχρι 18 χρονών. Προσπαθούμε να αρθρώσουμε, να στήσουμε μάλλον, να διοργανώσουμε μια καλή έγκυρη μάλλον διαγνωστική εκτίμηση, γιατί το έγκυρη έχει πολύ νερό, γιατί υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής για τους αυτονόητους λόγους, προσπαθώντας να ιεραρχούμε λίγο και να προτεραιοποιούμε το επίγον. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα θεραπευτικό κράτημα, όσο μπορούμε περισσότερο. Η μεγάλη πληγή και το μεγάλο έγκλημα και το μεγάλο παράπονο και το ζόρι μας είναι ότι δεν υπάρχουν θεραπείες στο δημόσιο τομέα, συστηματικές δηλαδή θεραπείες έτσι όπως θα χρειάζονταν, τουλάχιστον για τις οικογένειες εκείνες που δεν μπορούν να επιφυλάξουν ενός άλλου τύπου θεραπεία, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα κυρίως οι παρεμβάσεις όλες τις θεραπευτικές, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες γίνονται με γνωματεύσεις του δημοσίου, μέσω του ΕΟΠΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού το καταλάβατε? Σε διάβασε. Μέσω του ΕΟΠΗ και αυτό θα μπορούσε να είναι μία λύση, αλλά θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχει η κάλυψη από το δημόσιο για τις οικογένειες εκείνες που δεν μπορούν. Και είναι πολλές οικογένειες που δεν μπορούν. Και στις δικές μας τις συζητήσεις με τις οικογένειες, αλλά και σε κάποια μικρά ερευνητικά που κάνουμε, γιατί δεν περισσεύει χρόνος για περισσότερα, φαίνεται ότι πολλές οικογένειες διακόπτουν τις θεραπείες ακριβώς γιατί δεν έχουν να δώσουν τα κατάλληλα χρήματα από εκεί, έστω και αν πρόκειται να τα πάρουν μετά. Οι κοινοτικές δράσεις στα σχολεία, είναι εκ των ουκάνευ μέσα από την λειτουργία ενός ιατροπαιδαγωγικού κέντρου. Η επιστημονική ομάδα πρέπει να βρίσκεται σε μια διαλεκτική αλληλεπίδραση με την κοινότητα για να μπορεί να κατανοεί τις ανάγκες και να επανέρχεται. Και αυτό γίνεται αποσπασματικά. Γίνεται κάποιες φορές, γίνεται στον ελεύθερο χρόνο μας, γίνεται τα Σαββατοκύριακα. Αρχίζουμε ένα σχολείο, αλλά δεν μπορούμε να αρχίσουμε ένα άλλο που θα μας το ζητήσει. Και αυτό αφήνει στην αρχή μια χαρά και μια κινητοποίηση και στο τέλος ένα όψο ότι τι γίνεται εδώ πέρα.
Χρειάζεται λοιπόν συστηματοποίηση και συνεχές. Και μάλιστα το συνεχές της θεραπευτικής φροντίδας είναι εκ των ουκάνευ, μια που ξέρουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός ψυχιατρικών διαταραχών της ενήλικης ζωής έχουν τις απαρχές τους έτσι, στην παιδική ηλικία. Και επίσης, γιατί δεν περιμένουμε πάντα όπως το παράδεισο ή το ρύζι ή κάπου, η παιδική ηλικία πρέπει να είναι μια καλή ηλικία τα χρόνια. Τα παιδιά πρέπει να είναι καλά, να περνάνε καλά. Δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον, στο μέλλον θα πάνε καλά. Και το τώρα τους πρέπει να είναι καλά και να είναι απελευθερωμένοι. Εδώ παραθέτω, είναι οι συνάδελφοί μου του Τμήματος Νοσηλείας, παραθέτω από μια εργασία που κάνω μια μελέτη, μελετώντας τις νοσηλείες περίπου 400 παιδιών στην πενταετία 2015-2020, παιδιών που εμφάνισαν αυτοτραυματιστικές και αυτοκτονικές συμπεριφορές. Όχι τόσο για να μείνουμε σε αυτό, είναι ένα σοβαρό θέμα και θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, με επίταση τον τελευταίο χρόνο, έχουν, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, απογειωθεί οι απόπειρες, έχουν απογειωθεί οι αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές και ούτως ώστε τα παιδιά βρίσκονται συχνά να νοσηλεύονται για τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό στο οποίο θα ήθελα να μείνω, αν θέλετε παρακάτω, είναι στο ότι σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, η απώλεια, το πένθος, η διάσπαση του οικογενειακού σχήματος, η διαμονή σε μεταπροσφύγων, η διαμονή σε πλαίσια διαμονής εκτός του σπιτιού, σε ιδρύματα, η ψυχική νόσο γονέων, η τοξικού εξάρτηση των γονιών, είναι πάρα πολύ πυκνά ευρήματα μεταξύ των εφήβων οι οποίοι νοσηλεύονται στο τμήμα νοσηλείας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη μία και τα παιδιά μεγαλώνουν σε ατμόσφαιρα και σε περιβάλλοντα που διατρέπονται από αυτά τα ζητήματα, από τέτοιες καταστάσεις ψυχοκοινωνικής οδύνης, χωρίς οι ενήλικες, ακούστηκε και πριν, να παίρνουν τη φροντίδα που τους χρειάζεται, θίγοντας αυτό τη γονεϊκή τους επάρκεια, αλλά και στη συνέχεια επιστρέφοντας, γιατί η νοσηλεία είναι μια στιγμή, και θα πρέπει να είναι μια στιγμή και μάλιστα μικρή στιγμή στη ζωή ενός εφήβου, δεν υπάρχει το κατάλληλο υποστήριξη. Οι οικογένειες δεν μπορούν να υποστηρίξουν με τα παιδιά, όπως επίσης πολύ περισσότερο και ειδικά μένουν στην επαρχία, γιατί οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν είναι τοποθετημένες ορθολογικά, έτσι. Έχουν φτιαχτεί κάποια τροπαιδαγωγικά εδώ, κάποια εκεί, κάποιες περιοχές δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν τη δυνατότητα ενός έτσι απαρτιωμένου θεραπευτικού προγράμματος που να έχει μια συνέχεια στον χώρο και μια αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Θα μου επιτρέψετε πάλι να χρησιμοποιήσω την έκφραση σκαρώνουμε, προσπαθούμε να σκαρώσουμε θεραπευτικά προγράμματα παρακολούθησης, προσπαθούμε να διασυνδεόμαστε με τους συναδέλφους μας που επίσης πολύ συχνά λειτουργούν, δουλεύουν στην επαρχία χωρίς εποπτεία, χωρίς άλλους συναδέλφους και να αντιμετωπίσουμε ό,τι μπορούμε από τα ζητήματα τα οποία μας φέρνουν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, το περνάτε και αυτό. Η Άννα Φρόιντ, πηγαίνοντας στην ψυχική υγεία και στην θεραπευτική αντιμετώπιση, έλεγε από το 1962 ότι τελικά δεν είναι ούτε τα συμπτώματα, ούτε το ότι είναι φυσιολογικό, ούτε τίποτα μπορεί να προσδιορίσει το θέμα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των διαταραχών της. Αυτό που στην ουσία πρέπει και θέλουμε να υπάρχει είναι να δούμε κατά πόσο ένα παιδί βρίσκεται καλά μέσα στην ανάπτυξή του, και όταν λέμε την ανάπτυξή του εννοούμε το σύνολο της ανάπτυξης, ή κατά πόσο αυτή η ανάπτυξη θίγεται, παρεμποδίζεται και από τι. Νομίζω αυτό το τι, αυτά τα δύο γραμματάκια, έτσι αντιπροσωπεύουν όλους εκείνους τους παράγοντες, τους οποίους θα πρέπει ενδελεχώς να εξετάζουμε όταν συναντιόμαστε με ένα παιδί και την οικογένειά του. Και επόμενο. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ούτε η ψυχιατρικοποίηση έτσι, συμπεριφορών που εκφράζονται και μπορεί να είναι αντίδραση σε μείζωνα γεγονότα ή σε κοινωνικά ζητήματα ή σε ελλείψεις, ούτε αυτή η ψυχιατρικοποίηση, αλλά από την άλλη μεριά, ούτε η άρνηση της ύπαρξης του ψυχικού πόνου, έτσι, που μπορεί να συμβαίνει σε ένα άτομο, σε έναν έφηβο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα ζητήματα γύρω του, υπάρχει. Θα πρέπει να έχουμε το χρόνο. Η μητέρα μου έλεγε, και τότε όταν ήμουν μικρή το καταλάβαινα, το κατάλαβα αργότερα, ότι όποιος θέλει να αγαπήσει πρέπει και να χασομερίσει. Πρέπει δηλαδή να μπορούμε να έχουμε το χρόνο, τον τόπο, τα μέσα, τις γνώσεις, τα εργαλεία, για να μπορούμε να αφουγκραστούμε αυτό που φέρνουν τα παιδιά και οι οικογένειες στην υπηρεσία μας, επιστημονικά, αλλά και ανθρώπινα, αλλά και δίνοντας το χρόνο, γιατί δεν είναι θέμα του να αρθρώσουμε κάποια tips από αυτά που θα δει κανείς στο διαδίκτυο σαν συμπεριφορές.
Και ούτε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα που μου έθεσε ο Αλέξης, που λέει, ούτε ερώτημα, τη διαπίστωση, είναι ένας νέος με τον οποίο είμαι σε μια ψυχοθεραπευτική σχέση, που έχει σύνδρομο Άσπεργκερ, και το έχει έτσι λίγο και ένα αυτοσαρκασμό και λέει, εμένα κυρία το δεύτερο όνομά μου είναι Άσπη, ή μήπως είναι το πρώτο. Ενώντας δηλαδή ότι όσοι με συνεδάλλει με αυτό είναι ένα Άσπεργκερ, ή όταν πηγαίνω κάπου, στα γρήγορα λέει, εντάξει, παιδί με σύνδρομο Άσπεργκερ. Τελικά έχει, όπως λέει ο Λιβαδίτης, ακόμα και η ζωή μου αποκτά σημασία όταν τη διηγούμε σε κάποιον. Σας ευχαριστώ.